άπειρο που ούτε πλησίαζες να δεις γήπεδο τέννις. Mm. Πόσο μάλλον. Τι πιο καλά οικονομικά ήταν. Καλά οικονομικά υπήρχε μεσαία τέκταξη. Εμείς το συνεχίζουμε. Εμείς το συνεχίζουμε. Εμείς το συνεχίζουμε. Εντάξει, τα καλύτερα είναι πολύ πέτρινα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχε πρωταθλητισμό στο χωστό, Τάσο μου. Εσένα μου λέγεται ότι πήγαινε τα μωρά τη στα 10, επειδή πιάνετε μια σοκολάτα και μοιράζεται τι. Γιατί δεν το έκανα το πράγμα. Τι εννοεί, Τάσο μου. Εννοείται. Τάσο, τι εννοεί. Μα να πάμε σούπερ, να πάμε περίπτωρα να πιάμε σοκολάτα και εντρομώνει μου και το φίλη μου να μένεσαι. Έτσι άλλο σου να μένει. Τάσο μου έτσι ήταν. Ενώ εμεί τουλάχιστον έτσι μεγαλώσαμε. Πισού αν ένα σε διαμέρα, πισού αν ένα σε διαμέρα. Έτσι ήταν η γενιά. Εμείς που ήμασταν και τέσσερις ήταν, ξέρεις, παίζαμε με τα σέντς. Μιλώ με τα αδέρφια, παιδιά. Μιλώ γενικά με όλους εκεί στη γειτονιά. Χάρης δεν τα θυμάται, αμυδρά τα θυμάται όλα αυτά. Εγώ πολλές φορές που έπρεπε να κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι, έχουμε πάρα πολλά κοινά βιώματα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαριλένη μας, αφού είπα σας μια μέρα να σας παρώ στο συνηθισμό, δεν θα πιστεύετε ακόμη τι πράγματα υπάρχουν. Θα νομίζετε ότι κάποιος που δεν έχει δει ποτέ, δεν έχει αντικρίσει τέτοιες εικόνες. Ας πούμε, ο Γιώργος όταν ήρθε για πρώτη φορά και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος έρχεται πρώτη φορά, νομίζω ότι το έχετε ζήσει κι εσείς, αντικρίζει πρωτόγνωρες εικόνες. Νομίζω ότι είσαι σε γειτονιές. Που νομίζεις... Ναι, παράδειγμα, ακριβώς. Χαίρομαι όμως που ενσωματώθηκε και έγινε παιδί του συνεχίσει. Αλήθεια, δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να λέει κάποιος καλά ρε παιδί μου, όσο τσιπελάρες. Για κάποιον που μεγαλώνει σε ένα σπίτι με αυλή και τα λοιπά. Όχι, έχει πάρα πολλές παράγκες αυτά, το έναν το άλλο, πάρα πολλά διαφορετικές οι συνθήκες που μεγαλώσαμε. Εμείς με το πώς μπορεί να μεγαλώσαν κάποια άλλα παιδιά, αλλά μια χαρά μεγαλώσαμε. Και ας λένε κάποιοι για το νερό του συνοικισμού μας, μια χαρά είναι. Όχι, Χριστία μου, ότι κάτι έχει...